Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με ταχύτατες διαδικασίες αναμένεται να κινηθεί η κυβέρνηση στο ζήτημα της χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος, το οποίο αναμένεται να δοθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου σε 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά και σύμφωνα με πληροφορίες θα κυμαίνεται από 300 έως 1.400 ευρώ. Με βάση την περσινή εμπειρία, οι πολίτες θα πρέπει να προχωρούν σε συγκεκριμένες κινήσεις προκειμένου να διαπιστώσουν αν πληρούν τα κριτήρια για τη λήψη του επιδόματος. Μπορείτε να διαβάσετε στο Insider.gr όλα τα κριτήρια καθώς και τα απαραίτητα βήματα για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης. Στην ενδεχόμενη αύξηση του αριθμού των δικαιούχων της επιδότησης στέγασης στους 340.000, αναφέρθηκε αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανό Φωτίου, τονίζοντας πως το ποσό θα κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ το μήνα ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Η επιδότηση θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2019 και θα αφορά νοικοκυριά που μένουν στο Νίκη ή έχουν στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικίας. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή νομοσχέδιο που θα δίνει στην ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων πρόσθετες δυνατότητες ανάκτησης χρημάτων από φορολογικές και άλλες οφειλές. Το νομοσχέδιο θα επιτρέπει στην ΑΔΕ το άνοιγμα και την δέσμευση του περιεχομένου τραπεζικών φυρίδων για όσους έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς να έχει προηγηθεί προειδοποίηση. Τοτικά κινείται χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δικτυμόνα κυμαίνει σε 613,84 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,54% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.